για τον Μέμο. Ο Μέμος θα σεντράρει. Η κεφαλιά από τον Φρόκου, την παλαψινά. Όπως και ο Κουτάνος, ο οποίος θα σεντράρει και απομάκρυνση από τους αμυντικούς του Βίλκα. Το σουτ μακρινό, αλλά ας το πω από τον Ηρακλή Καλαμιώτη, δυνατό. Ο Λιούτσης από την δεξιά πλευρά σε μια προσπάθεια, η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω. Θα γίνει το γέμισμα στην περιοχή, το γυριστό γκολ, φοβερό γκολ από τον Μανώλη Ροβίδη. Καταπληκτικό ανάποδο ψαλίδι. Ο Μανώλης Ροβίδης παίρνει τον ημιτελικό στα ίσια. Εκπληκτικό γκολ από τον επιθετικό του Γιούχτα με ένα τρομερό ανάποδο ψαλίδι. Θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Σένκα για τον Μέμο. Μέμος πλασάρι, μπλοκάρει ο Κόλιας. Σάκης Γεμίου, σαν τον Καστελιανάκη, ο Γιαλούς, και το πάλι Καστελιανάκη, σαν την περιοχή. Έχει και πάλι οπτικό πεδίο. Θα σουτάρει, μπάλα πάνω στα δοκάρια. Μέμος πιέζει ο Γροζάνης, κόντρα. Δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή. Ο Γιούχτα, πλασάρι. 2-1, 2-1, πέραμε το Καστελιανάκη. Μετά την ασίς, από τον Λέο Σέντα, ο Πόρος έρχε πάλι προβάδισμα με τον αρχηγό του και πρώτο σκόρερ του, Άγγελος Καστελιανάκης. Πόρος, Γιούχτας, 2-1. Εδώ στις μοίρες, 2-1 λοιπόν για τον Πόρο. Έχουμε και ένταση στον αγωνιστικό Πόρο. Με κίνδυνη κάρτα στον Γιαλούση. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Ζαφύρης. Ρίχταρι στο έδαφος φάλου που κερδίζει ο Ζούχτας. Τελεί γρήγορα για τον Ροβίθι. Ροβίθις πλασάρει, σώζει ο Ζαφύρης. Μεγάλη φάση από τα παιδιά του grandsport.gr προκειμένου να δείτε και τους δύο ημιτελικούς ζωντανά. Για να δούμε την ομάδα του Γιούχτα, το σούτ, την μπάλα φεύγει έξω. Για να δούμε όμως πρώτα αυτό το κόνεκ, τελείο Βρετός. Μέσα στην περιοχή και το πλασέτε γκολ. 2-2 από τον Μινά Τζανί. Μετά το κόνεκ του Βρετού, ο κεντρικός αμυντικός του Γιούχτα Μινά Τζανί σπρώχνει με προβολή την μπάλα στα δίχτυα στο δεύτερο δοκάρι. Πόρος Γιούχτα 2-2 με τον Μινά Τζανί. Λοιπόν, να βρείτε σκόρερ. Εδώ έχουμε εκεί ίσως κάποιο τραυματισμό από ό,τι βλέπω, καθώς έχουν μπει οι γιατροί, ο γιατρός του αγώνα στο γήπεδο σε διαμαρτυρίες έντονες από τους παίκτες του χώρου στον διαιτητή. Εκεί βρέθηκε παίκτης του πόρου στο χορτάρι για επιθετικό φάουλ. Διαμαρτύρονται πολύ μακριά από το σημείο που έγινε η φάση. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι, ο Φίλιος θα σεντράρει. Καστελιανάκη και παλιά γυριστεί έξω. Ωραία συνεργασία εδώ των παιχτών του χώρου. Στο 87 να κάνει το 4-0. Δύο γκολ ο Κουράκης, ένα Στεφανάκης και ένα Ροβδάκης. Αλλά μέσα στην περιοχή το σουτ. Δεν απομακρύνεται το Τακουνάκη. Ο Ζαφύρη σώζει τον Πόρο. Η μπάλα δεν έφευγε από την περιοχή της ομάδας του Γιάννη Χατζησεβαστού. Και τέλος κανονικής διάρκειας, δεν έχουμε παράταση θυμίζω, τελικό αποτέλεσμα εδώ στις μοίρες. Πόρος Γιούχτας 2-2 σε ένα συγκλονιστικό ημιτελικό με πολύ σε ψηλό θέαμα, δυνατό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι, κυρώς και ρουλέτα θα κριθεί ποιος θα πάρει το δεύτερο ειστήριο. Ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει ήδη το εισιτήριο για τον τελικό κυπέλλου της ΕΦΣΥ και θα δούμε αν ο Πόρος ή ο Γιούχτας ποιος από τις δύο ομάδες θα είναι ο αντίπαλος στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Λέος Σένκα παίρνει τώρα την μπάλα από πλευράς Πόρου για την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση των παιχτών του Πόρου. Κάτω με τα δοκάρια ο Κόλιας.
Ζιντσένκα. Με λίγα μέτρα φορά εκτελεί στη γωνία γκολ. 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι για τον Πόρο και 3-2. Λάζαρος Γελαδάρης. Πρέπει να είναι αυτός που παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι για τον Γιούχτα. Γελαδάρης λοιπόν στην εκτέλεση. Πλασάρι, γκολ, πολύ όμορφη εκτέλεση. Η μπάλα στην αγωνία του τερματοφύλακα του Πόρου. 1-1, ισοφαρίζει. Και τώρα ο Άγγελος Καστελιανάκης θα εκτελέσει το επόμενο πέναλτι για τον Πόρο. Μεγάλος πρωταγωνιστής του Πόρου στον ημιτελικό με τα 2 γκολ. Ο αρχηγός, το πρώτο σκόρερ του Άγγελος Καστελιανάκης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Πόρο. Καστελιανάκης κατά δοκάρια ο Κόλιας. Καστελιανάκης πλασάρι, γκολ. Πολύ όμορφο πέναλτι από τον Άγγελο Καστελιανάκη, τον Άγγελο του Πόρου. 2-1. Τώρα θα έχουμε ο Ψαράς. Ο Ψαράς θα είναι από πλευράς Γιούχτα ο παίκτης που θα εκτελέσει το επόμενο πέναλτι. Ψαράς λοιπόν που παίρνει λίγα μέτρα φόρα κατά τα δοκάρια ο Ζαφύρης. Για να δούμε την εκτέλεση αυτή από τον Ψαρά. Σφυρίζει ο διαιτητής. Ο Ψαράς με το αριστερό, ωραίο πέναλτι. Γκολ 2-2 για τον Γιούχτα. Ισοφαρίζει ο Ψαράς για την ομάδα των Αρχανών. Κόλιας στην εστία του, συγκεντρώνεται. Μέμος. Λίγα μέτρα. Λασάρι, γκολ. 3-2 για τον Πόρο με τον Γιώργο Μέμο να σκοράρει. Ξεγελάει τον Κόλια στην δεξιά γωνία η μπάλα. 3-2 Πόρος. Μανώλης Ροβίθης λοιπόν στην εκτέλεση για την ομάδα του Γιούχτα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Ζαφύρης κάτω από τα δοκάρια. Ροβίθης εκτελεί. Το έπιασε αλλά η μπάλα βρήκε την μπάλα ο Ζαφύρης, αλλά είχε τόσο δύναμη που κατέληξε στην δεξιά του γωνία. Ισοφαρίζει ο Γιούχτας. Πόρος Γιούχτας. 3-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Γιάννης Κουτάντος από τους κορυφαίους του Πόρου σήμερα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Πλασάρι, το πιάνει ο Κόλιας. Το πιάνει ο Κόλιας. Από ένα χαμένο πέναλτι οι δύο ομάδες. Το έπιασε ο Κόλιας στην αριστερή του γωνία. Ο Γιώργος Κοντογιάννης τώρα. Κάτω τα δοκάρια ο Ζαφύρης Κοντογιάννης. Λίγα μέτρα φόρα, ωραίο πέναλτι. 4-3 ο Γιούχτας. Με τον Κοντογιάννη να ξεγελάει τον Δημήτρη Ζαφύρη. Στο σημείο που θέλει ο μεσοεπιθετικός του Πόρου. Μπάβης Πήλιος λοιπόν στην εκτέλεση. 4-3 ο Γιούχτας. Πήλιος. Απλασάρι, ψύχρεμα, 4-4. Πολύ ψύχρεμος ο Μπάβης Πήλιος. Απαντάει ο Πόρος. 4-4, ισοφαρίζουν οι μπλε. Ο Νίκος Βρετός τώρα για τον Γιούχτα. Νίκος Βρετός θα εκτελέσει γκολ. Γκολ για τον Γιούχτα από τον Βρετό. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ροζδάνη στην εκτέλεση. Η μπάλα out και ο Γιούχτας είναι στον τελικό του κυπέλου της ΕΦΣΥ. Η εκτέλεση δυνατή από τον Γροζδάνη. Η μπάλα φεύγει έξω και ο Γιούχτας παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Παίρνει το εισιτήριο ο Γιούχτας σε ένα συγκλονιστικό ημιτελικό.